Κωνσταντίνος Χριστόπουλος που επέβαινε σε ένα κόκκινο φορτηγάκι βρισκόταν στην οδό Δελιγιάννη στο Μεταξουργείο. Το πλήρωμα ενός περιπολικού της άμεσης δράσης του έκανε σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Αυτός όμως ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί άρχισαν να το καταδιώκουν. Στο κέντρο της άμεσης δράσης σήμανε συναγερμός. Περιπολικά και μοτοσυκλετιστές της ομάδας Ζήτα καταδίωκαν τον Χριστόπουλο που κατευθυνόταν στο Περιστέρι. Τελικά τον ακινητοποίησαν στην οδό Κολοκοτρώνη, στην Πετρούπολη και τον συνέλαβαν. Ο Χριστόπουλος απέδρασε τον Απρίλιο του περασμένου χρόνου από τις φυλακές Κασαβέτιας, όπου κρατείται για κλοπές. Ο οικονομικός συντάκτης του Sky, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Δημήτρος Μανολάκης, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Sky για να μας δώσει την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα, Θανάση. Έχουμε σήμερα ανακοίνωση των αντικειμενικών αξιών στις μεγάλες πόλεις της Νοτίου Ελλάδος. Στις υπόλοιπες, λοιπόν. Ναι. Η μεγαλύτερη αύξηση θα γίνει στη Θήβα, 268% πάνω. Α, μεγαλύτερη και από τη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, ναι. Θα ακολουθήσουν οι πόλεις του Ηρακλείου, της Πάτρας, περίπου αύξηση 120%. Mm-hmm. Θα έχουμε επίσης κάποιες πόλεις όπως είναι βέβαια και το Καρπενήσι, το Λοκαρνανία και Κρήτη. Και βεβαίως τέλος του μήνα αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αντικειμενικές αξίες στην Ήπειρο αλλά και σε κάποιες πόλεις της Μακεδονίας. Μάλιστα. Καλημέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, αντικειμενικές αξίες σήμερα, ενδεχομένως σήμερα, το αργότερο βεβαίως μέχρι αύριο, 268% μεγαλύτερη αύξηση και βεβαίως θα ισχύσουν από αύριο οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Όμως κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα με το χρηματιστήριο Αθηνών. Πολλά λέγονται και ακούγονται τις τελευταίες ημέρες. Είναι μαζί μας ο κύριος Αθανάσιος Λαβίδας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Λαβιφάρμ. Κύριε Λαβίδα, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε. Εισάγετε την εταιρεία σας στο χρηματιστήριο σε μια εποχή λίγο δύσκολη, μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή, ο γενικός δείκτης είναι κάτω. Έχουν εισαχθεί αρκετές εταιρείες και στο 1994 αλλά και στο 1995. Ειδικά βεβαίως το 1994. Πώς λάβατε μια τέτοια απόφαση? Κοιτάξτε ένα πράγμα. Εμείς πήραμε μια στρατηγική απόφαση πριν από 1,5 χρόνο να μπούμε στο χρηματιστήριο. Δεν είναι μια ευκαιριακή κίνηση που εξαρτάται από την πορεία του χρηματιστηρίου, είναι μια στρατηγική κίνηση. Και πιστεύω μια υγιής εταιρεία βασισμένη σε γερές βάσεις και με ένα σωστό πρόγραμμα δεν φοβάται τις καλές εποχές ή τις κακές εποχές. Μπορώ μάλιστα να πω ότι το να μπαίνουμε σε μια τέτοια περίοδο είναι θετικό, διότι κάποια στιγμή το χρηματιστήριο θα ανέβει. Σωστό. Άρα η μετοχή μας έχει περισσότερες πιθανότητες να ανέβει παρά να κατέβει. Μάλιστα. Κύριε Λαβίδα, να σας ζητήσω να κάνετε ένα πολύ πολύ μικρό σχολιασμό αναφορικά με τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν στο χρηματιστήριο, με το καζίνο Αθηνών. Από ένα γεγονός κάποιες εταιρείες έπεσαν, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, δυστυχώς το χρηματιστήριο στην Αθήνα, οι αξίες μάλλον του χρηματιστήριου της Αθήνας εξαρτώνται από πολλά τέτοιου είδους γεγονότα και δυστυχώς δεν ισχύουν εδώ οι ίδιοι κανόνες όπως ισχύουν σε άλλες πόλεις μεγάλες όπως είναι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και των Παρισίων. Υπάρχουν τέτοιες κινήσεις οι οποίες οδηγούν σε αυξομοιώσεις των μετοχών που είναι περισσότερο και αυτό αποδεικνύει μια φορά ότι είναι ευκαιριακές οι κινήσεις του χρηματιστήριου. Είναι τζογαδόρικο, όπως το λέμε στη γλώσσα της πιάτσας. Αυτό δεν με ανησυχεί. Και είναι, πιστεύω, ένα φαινόμενο παροδικό, το οποίο κάποια στιγμή θα βρει το δρόμο του. Μάλιστα. Κύριε Λαβίδα, η Λαβιφάρμ είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην χώρα, φαρμακευτική επιχείρηση βεβαίως. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο προσανατολισμός της αυτή τη στιγμή όσον αφορά στην ελληνική αγορά, αλλά και στις αγορές εκτός Ελλάδος? Η Λαβιφάρμ είναι μια εταιρεία η οποία έχει δύο κύριες δραστηριότητες. Η μία είναι τα φάρμακα και η δεύτερη είναι τα καλλυντικά. Τα φάρμακα αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της δραστηριότητας, έχοντας περίπου το 63-65% και το υπόλοιπο είναι τα καλλυντικά. Στην μεν ελληνική αγορά έχουμε βασίσει την ανάπτυξή μας στην παροχή υπηρεσιών προς τρίτες εταιρείες και τις εταιρείες του δικού μας ομίλου, παράγοντας και διανέμοντας τα προϊόντα τόσο στα φαρμακεία όσο και σε σούπερ μάρκετς. Σήμερα η Λαϊφάμ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής στα φαρμακεία, έχοντας 4.500 πελάτες από το σύνολο των 7.000 φαρμακείων.
Η ΛΑΕΦΑ όμως βασίζεται επίσης στην ανάπτυξή της στις δραστηριότητες έξω από την Ελλάδα. Έχει αναπτύξει μια δική της τεχνολογία στον τρόπο χορήγησης φαρμάκων. Είναι ένας μοντέρνος τρόπος χορήγησης φαρμάκων, δεν είναι ο κλασικός δηλαδή. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, η χορήγηση φαρμάκων γίνεται μέσα από το δέρμα. Δηλαδή κολλιέται ένα φάρμακο, το οποίο είναι σε μορφή τσιρότου, ας το πούμε έτσι απλά, και το τσιρότο αυτό περιέχει τη δραστική ουσία και περνάει η ουσία μέσα από το δέρμα και κυκλοφορεί στο αίμα. Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία, έχουμε ήδη αναπτύξει το πρώτο μας προϊόν, το οποίο κυκλοφορεί ήδη στη Γαλλία και στην Ιταλία και πολύ σύντομα στις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει. Αργήσαμε πολύ να πάρουμε έγκριση. Οι ελληνικές αρχές είναι πολύ πιο σιγανές από τις άλλες χώρες δυστυχώς. Και πιστεύουμε να κυκλοφορήσουμε και στην Ελλάδα γύρω στο Φεβρουάριο με Μάρτιο. Μάλιστα. Κύριε Λαβίδα, τα χρήματα που συγκέντρωσε η εταιρεία από την δημόσια εγγραφή, από τους επενδυτές, πού προσανατολίζεται να τα επενδύσει? Όπως ξέρετε, συγκεντρώσαμε ένα κονδύλι της τάξης περίπου των 3 δισεκατομμυρίων. Και αυτό που έχουμε πρόγραμμα, σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, περίπου το 40% αυτού του ποσού θα πάει για επιστροφή, μάλλον πήγε ήδη, για επιστροφή βραχυπροθέσμου δανείου. Ένα 20% θα πάει για νέες επενδύσεις, τόσο στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και στον χώρο της διαδικασίας διανομής. Ένα άλλο 20% θα πάει για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη, στο συγκεκριμένο τομέα που δουλεύω. Μάλιστα. Και το υπόλοιπο θα είναι για τη διεθνοποίηση της εταιρείας. Μάλιστα. Κύριε Λαβίδα, πώς βλέπετε το χρηματιστήριο να εξελίσσεται από εδώ και στο εξής? Το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα το χρηματιστήριο θα βρει το σωστό του δρόμο και στην Ελλάδα. Όλοι οι δείκτες δείχνουν σήμερα ότι το χρηματιστήριο θα πρέπει να εξηγιανθεί. Με το νέο νόμο, ο οποίος ισχύει από τον περασμένο Μάιο και βάσει του οποίου εγκρίθηκε και η ΛΑΕΦΑ, γιατί είναι με το νέο νόμο η ΛΑΕΦΑ, πάει με το νέο σύστημα, μπαίνουν όλο και πιο υγιείς εταιρείες με τα επιτόκια τα οποία... Μία παράδειγμα, αν επιτρέπετε, θα έχουμε και σε λίγο την εισαγωγή μέρους του ΟΤΕ, αλλά βεβαίως και κάποιες άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, αν μπει τελικά η ΔΕΗ ή η ΔΕΠ. Ναι. Νομίζω ότι θα βοηθήσει επιπλέον η εισαγωγή των μεγάλων αυτών εταιριών του κράτους να βρει στον δρόμο το χρηματιστήριο. Πιστεύω πως ναι. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, και με τη συνεχή πτώση των επιτοκίων, εφόσον πέφτει ο πληθωρισμός, θα πέφτουν και τα επιτόκια. Άρα θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση και μεγαλύτερη κινητικότητα στο χρηματιστήριο. Ο κόσμος θα θέλει να επενδύσει, θα είναι μια υγιής επένδυση αυτή και θα το αποδίδει πολύ περισσότερο. Αλλά και το γεγονός ότι θα μπουν αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί, όπως είναι ο ΤΕ και ενδεχομένως η ΔΕΗ και άλλοι οργανισμοί κρατικοί, και αυτό θα είναι θετικό. Διότι τέτοιου είδους κινήσεις θα δημιουργήσουν και έλξη κεφαλαίων από το εξωτερικό. Θα υπάρξουν ξένοι θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι θα επενδύσουν σοβαρά στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και αυτοί οι επενδυτές είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές. Άρα πιστεύω όλο αυτό θα δώσει μια ζωντάνια στο ελληνικό χρηματιστήριο και το μέλλον πρέπει να είναι θετικό. Μακάρι, για να δούμε. Κύριε Λαβίδα, τι ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου πήγε στο χρηματιστήριο? Έγινε μία αύξηση κεφαλαίου και σήμερα είναι περίπου το 20% στο χρηματιστήριο. Μάλιστα, και το 80% βεβαίως σας έτσι. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπετε ότι τουλάχιστον άμεσα, βεβαίως αν και η ελληνική οικονομία πάει καλά, αν πέσουν και άλλο τα επιτόκια, βλέπετε ότι θα μπουν και άλλες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο, θα βοηθήσει δηλαδή σε αυτό το κλίμα? Πιστεύω πως ναι. Και το να μπει στο χρηματιστήριο, εφόσον έχεις τις προϋποθέσεις, για μένα είναι ο υγιέστερος τρόπος να αντλήσεις κεφάλαια για να τα χρησιμοποιήσεις σωστά για τις νέες σου επενδύσεις. Δεν μπορεί σήμερα μια εταιρεία μεσαία ή μεγάλη να μεγαλώσει περισσότερο
με ίδια κεφάλαια ή με δανεικά κεφάλαια. Δεν είναι υγιής τρόπος ανάπτυξης αυτός. Εφόσον υπάρχει το χρηματιστήριο, πιστεύω ότι είναι ο υγιέστερος τρόπος ανάπτυξης. Μάλιστα. Κύριε Λεβίδα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εταιρεία και στην είσοδο στο χρηματιστήριο. Να είστε καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή σας μέρα. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τα νέα για τον καιρό. Στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος κατά περιόδους νεφελώδης με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πάνω από τις νότιες θαλάσσιες περιοχές και χιόνια στα ορεινά της Πελοποννήσου. Θα υπάρχουν όμως και διαστήματα με ήλιο. Οι άνεμοι στην κεντρική, δυτική και βόρεια χώρα θα πνέουν μέτρια έως ισχυρή και στο Ιόνιο πολύ ισχυρή. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέτρια, αλλά προς το βράδυ θα γίνουν βορειοδυτικοί μέτρια έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από μείον 2 έως 5 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 3 έως 12 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική αρχικά προβλέπονται νεφώσεις με πιθανή βροχή και στην Πάρνηθα λίγα χιόνια. Όμως το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρια αρχικά από δυτικές διευθύνσεις και από το απόγευμα βορειοδυτική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμαθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική μέτρια έως ισχυρή. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από μείον 2 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η πρώτη σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Sky. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30. Γεια σας, καλημέρα. Καλή σας ημέρα.